Απεργιακό κίνημα διαμαρτυρίας για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη σήμερα και έχουμε συλλαλητήρια αυτή την ώρα σε εξέλιξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε να πάρουμε κλίμα σε σύνδεση με τους συναδέλφους, ξεκινώντας από τον Νίκο Γιαπρακά. Είχαμε επεισόδια νωρίτερα στην Πάτρα, Νίκο. Ακριβώς ενώ ολοκληρώθηκε η πορεία αυτή την ώρα, να σου πω, Λίνα, ότι είχαμε επεισόδια έξω από το κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ, όταν στην ουρά της πολύς μεγάλης πορείας, η οποία διοργανώθηκε από το εργατικό κέντρο της Πάτρας, υπήρχε μια ομάδα αντιεξουσιαστών, οι οποίοι πέταξαν πέτρες, μπογιές και φωτοβολίδες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στον κεντρικό σταθμό του ΟΣΕ, αλλά και εναντίον του κτηρίου. Πρόκειται για μικρής έκτασης επεισόδια, τα οποία ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών και οι αντιεξουσιαστές, όπως το χώρισαν και μπήκαν και πάλι στην πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Να σου πω ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες πορείες, οι οποίες είχαμε δει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα.